Ελληνικέ λαέ, σήμερα τα χαράματα στις 3 η ώρα ο Ιταλός πρέσβης μου ζήτησε να τους παραδώσω τη γη μας. Μου είπε ακόμα πως αν δεν το κάνω τα Ιταλικά στρατεύματα θα μας επιτεθούν στις 6 το πρωί. Ας αποδείξουμε πως είμαστε πράγματι άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας που μας εξασφάλισαν. Στο μέτωπο παίρνουμε τον καιρό μας με τη λαχτάρα και τον πόφο τον κρυφό. Τον προαιώνιο να διώξουμε εχθρό μας. Δυο στεναγούς να λευτερώσουμε αδερφό. Στα λιονταρίσια μας κορμιά το αίμα βράζει. Κι όλοι γινόμαστε σαν τα θεριά. Κι από κινδύνους η καρδιά μας δεν τρομάζει. Σαν πολεμούμε εμείς για την ελευθερία. Όλοι μας ζούμε εκείνη την ελπίδα. Και με ένα φόβο μέσα στην καρδιά. Να πολεμήσουμε για την πατρίδα. Στεφανωμένοι με τη στάφνη στα κλαριά. Πάμε! Όλα τα τάγματα που βρίσκονται από τα σύνορα μέχρι τον Πινιό και το Ιππικό να κατευθυνθούν προς το Επταχώρι. Να χρησιμοποιηθεί κάθε μέσον και κάθε άνθρωπος για τη μεταφορά πυρομαχικών προς ενίσχυση της περιοχής. Μεσόντες, λειτουργεί ιερού, ελανίου, απολωνίου φωτός. Άγρια ρίχνομαστε λιονταρέγια. Όλοι πετούμε σαν λεβέντες στα βραϊτή. Και τραγουδώντας σαν τα αρχαία παλικάρια. Και στολισμένοι σαν να πάμε σε γιορτή. Παιδιά, γυναίκες όλα αφήνουμε εδώ πέρα. Δεν τα θυμόμαστε εμείς ποτέ. Μια σκέψη μόνο κυβερνάει νύχτα μέρα. Πως θα γυρίσουμε και πάλι νικητέ. Όλοι μας ζούμε εκείνη την ελπίδα. Και με ένα φόβο μέσα στην καρδιά. Να πολεμήσουμε για την πατρίδα. Στεφανωμένοι με τη στάφνη στα κλαριά. Πάμε! Italiani e la...